Η Αγία Εμή είναι μια δραματική ελληνική παραγωγή που διακρίθηκε στο φεστιβάλ του Λοκάρνο και κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου του Βερολίνου. Η δημιουργό Σαρασέλη Λεμού καταπιάνεται με την ιστορία δύο αδελφών τη φιλιππινέζικης καθολική κοινότητα του Πειραιά και συνδυάζει την μυθοπλασία και το μυστικισμό. Μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ και τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Η ταινία έχει κερδίσει δική μνήμα για το καλύτερο ντεμπούτο στο σπουδαίο διεθνέ φεστιβάλ του Λοκάρνου. Η Έμι έχει ένα ταλέντο, αυτό τη θεραπεία. Έχει όμω και ένα παρελθόν που έχει περάσει στο αίμα τη, την άγνωστη ιστορία τη μητέρα τη. Νομίζω ότι η ταινία ε, ενσωματώνεται κάπω στο φιλιππινέζικο σινεμά θεματικά. Δηλαδή εκεί πέρα είναι κοινέ κι, ε, θεματικέ αυτέ που εξερευνά και η Αγία Έμι. Αλλά πράγματι νομίζω ότι για ότι ίσω στο ελληνικό σινέμα δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Στην Αγία Έμι, το δράμα μαγικού ρεαλισμού τη Αρασέλη Λεμού, η ιστορία της Έμι θα αντιθεί με αγωνία για το άγνωστο και την εκμετάλλευσή του. Τη νέα ζωή και το τέλος μια υπάρχουσα. Τη βρήκαμε, ήταν 17 χρονών, όταν βρήκαμε την Άμπιγκε στο φιλιππινέζικο σχολείο τη Ελλάδα. Και δεν είχε ξαναπάει ποτέ σε σετ. Ε, ούτε καν νομίζω είχε δει ελληνικό σινεμά για να μπορεί να φανταστεί πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Ε, ε, αλλά απ' την αρχή ε, είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Και ενώ δεν διάβασα το σενάριο, γιατί ήξερα ότι ήταν πολύ έξυπνη, φοβόμουν ότι θα είναι ένα βήμα μπροστά. Η ταινία okay. Αγία Εμι προβάλλεται okay. ήδη στου ελληνικού yeah. κινηματογράφου. Επίση, αυτέ τι μέρε yeah. άνοιξε yeah. και το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου yeah. του Σαν Φρανσίσκο. Σύντομη διακοπή σε πολύ λίγο μαζί σα, ο Ηλία Χριστιανόπουλο, με τι Αρχικέ Ειδήσει.